ύμνους υφαίνειν, εργόδες εστίν. Μια νοσταλγική περιπλάνηση σε βυζαντινούς δρόμους της απαράμιλης ψαλτικής τέχνης. Αναδρομή ύφους και ήθους πάνω σε ψυχής ήχους. Επιμέλεια, παρουσίαση, Παναγιώτης Γαλάνης. Αγαπητές ακροάτριες, αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Πιστή στην υπόσχεσή μας για ραδιοφωνική συνάντηση και αυτήν την εβδομάδα, η εκπομπή μου συμβαίνει, εργόδες εστίν, είναι και πάλι κοντά σας, με πολλούς ύμνους επίκαιρους, από τους μεγάλους διακόνους των αναλογίων του 20ου αιώνα και όχι μόνο. Είμαστε μια μουσική εκπομπή που ασχολείται με τη μουσική των αγγέλων, και υπάρχει και μια διαδικτυακή τοποθεσία για την εκπομπή μας που μπορείτε να επισκέπτεστε όλοι εσείς που ασχολείστε με το διαδίκτυο, πληκτρολογώντας τον τίτλο της εκπομπής «Ύμνους υφαίνειν εργόδες εστίν» σε οποιαδήποτε μηχανή αναζήτησης. Την επιμέλεια και παρουσία της εκπομπής, καθώς και την διαχείριση του ιστοτόπου, έχει ο Παναγιώτης Γαλάνης. Φίλες και φίλοι, Κυριακή, ήχος πλάγιος του πρώτου και εωθινό 11ο, φανερώνει αυτόν. Και θα ξεκινήσουμε ευθύς αμέσως με τον Ζαχαρία Πασχαλίδη να μας ψάλει αναστάσιμους ύμνους του όρθρου της Κυριακής του Πλαγίου του Πρώτου. Θεός Κύριος, αναβαθμούς, καθίσματα κτλ. Απολαύστε το. Θεός Κύριος και πεθαμένη, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου. Συνάναρχον λόγων πατρί και πνεύματι των εκ παρθένων τεχθέντα η σωτηρία λιμών ανημίσομεν πιστή και προσκυνήσομεν ότι η βλόγη σε σαρκή ανευθύνεν το σταυρό και θάνατον υπομείνεν και γύρε τους τευνεώτας εν διελώς ο Αναστάσιας του. Το σταυρόν του Κυρίου εγκομιάσομεν την ταφή την Αγίαν ύμνης τιμήσομεν και την Ανάστασιν αυτού υπερδοξάσομεν ότι συνήγειρε νεκρούς τεκτονιμάτων ο Θεός σκυλέσας κράτος θαλάτου και εις την διαβόλου και της ελάδιφος ανέφυγε. Ένος λίγβεσέ με λαβητικός άδος ισοτήρου ρίσε μου την ψυχή να γλώσσει δολίας. Τη ερημική ζωή μακαρία έστει θεϊκό ερωτή πτερουμένης. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αγίω Πνεύματι, περικρατείτε πάντα τα ορατά τέχνην της αοράτης, αυτοκρατές γαρών της Τριάδος,
ελεύθερην αξέστος. Εις τα όλη ψυχή αρθόμεν δεύρω εκείσε ως εγκοήθεια ήθη. Δεξιά σου κοίταμε Χριστέ υπταμένη θεωρίας πάσης περί φυλαξάτω. Δόξα Πατρή και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αγίω Πνεύματι θεολογούντες φόμεν τι Θεός ζωή έδωσ' πονούς η Χριστώτης συ βασιλεύεις εις τους αιώνας. Επί της ηρικός ημείς κασαβλάς προσβόμεν Κυρίου χαράς πολλής Χριστής ευχάς αναπέμβω. Επί κολλαβή τα φοβερά τελεσιουργείτε πηγαρέκι πλέγον απάντα εστρώνου. Δόξα Πατρή και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αγίω Πνεύματι ζωαρχική αξία εξ του πάντων ευσηκούτε ως εν Πατρί άμπατε και λόγω. Ανάρτηση Κύριε ο Θεός ότι συ βασιλεύεις εις τους αιώνας. Υπον και αναβάλτην εις θάλασσαν ερυθρόν ως συντρίβων πολέμους εν υψηλό βραχίον η Χριστός εξετείναξε Ισραήλ δε έσωσε επί νίκιαν ημαλά. Τη Αγία Αναστάση σου Κύριε σε ιακάνθη φόρος Εβραίων συναγωγή που σταργήν ευεργέτα προσεφυλάξαν σαν μύρικη Χριστέ εστεφάνωσε τον γενάρχη λίοντα της ακάτης το επιτύμι. Ο Ζαχαρίας Πασχαλίδης μας έψαλε πρωινά αναστάσιμα τροπάρια του πλαγίου του πρώτου. Φυσικά ο Άγιος Γέροντας Παΐσιος κοντά μας με τους λόγους του περί προσευχής αυτή τη φορά από το Ιερό Ησυχαστήριο Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος στη Σουρωτή Θεσσαλονίκης. Γέροντα, γιατί έχω αμέλεια? Αμέλεια, γιατί σου λείπει το μέλι. Δεν έχεις φαίνεται γλυκαθεί από τα πνευματικά. Γέροντα, μετά από μια περίοδο αμελίας βοηθάει να ξεκινήσω σιγά σιγά. Τη μια μέρα να κάνω ένα κόμπο σκήνη, την άλλη άλλο δύο κτλ. Να έχεις τη διάθεση να αρχίσεις και να βιάσεις λίγο τον εαυτό σου για να βάλεις μια αρχή. Ακόμα και κουρασμένος, αν είναι κανείς, αν βιάσει λίγο τον εαυτό του, περνάει η κούραση και νιώθει καλά. Αυτή η μικρή προσπάθεια που κάνει έχει μεγάλη σημασία. Γιατί ο Θεός τη διάθεση θέλει για να επέμβει. Και αυτό είναι που θα μας σώσει, η Θεία Επέμβαση. Γέροντα, ακόμα και όταν έχω χρόνο, δεν έχω διάθεση να κάνω πνευματικά. Συμβαίνει καμιά φορά αυτή η ανορεξία, αλλά χρειάζεται λίγη βία. Όταν κανείς είναι αδιάθετος, συνήθως δεν έχει όρεξη για φαγητό, αλλά βιάζει τον εαυτό του να τρώει. Δεν έχει όρεξη, τρώει κάτι ελαφρύ στην αρχή, γιατί δεν
σηκώνει το στομάχι του. Και έρχεται σιγά σιγά η όρεξη. Αν δεν φάει, πώς θα στυλωθεί. Έτσι κι εσύ δεν πρέπει να αφήσεις τον εαυτό σου ρέμπελο, γιατί θα καταστραφεί. Να του δώσεις ελαφριά πνευματική τροφή, ώστε σιγά σιγά να συνέλθει. Να κάνεις μια προσπάθεια λίγο λίγο για να αρχίσεις. Πράγματι, γέροντα, η δυσκολία μου είναι να αρχίσω να κάνω πνευματικά. Ναι, γιατί τα λάδια σου είναι παγωμένα. Να κάνεις λίγες μετάνοιες, λίγη μελέτη, λίγο κομποσκίνη, για να ζεσταθεί η καρδιά, να λες, θα κάνω μόνο 5 μετάνοιες. Αν πάρει μπρος μηχανή, μετά δεν θα μπορείς να τη σταματήσεις. Φρενάρισμα θα θέλει. Θα περάσουμε να ακούσουμε ένους του πλαγίου του πρώτου, με στη χειρά αυτών, από τον Σπύρο Μαϊδανόγλου, ενώ ευθύς αμέσως το 11ο εωθινό φανερών εαυτών από τον Κυριαζή Δασκαλούδη. Anestion, genius, evil.
είπατε τις μαθητές ότι ανέστη εκ νεκρών οσόζον τα αστικά σημών. Oh.
ακούσαμε Ένους Αναστάσιμος του πλαγίου του πρώτου Μετροπάρη αυτών από τον Σπύρο Μαϊδανόγλου, ενώ ο Κυριαζής Δασκαλούδης μας έψαλε το 11ο Αθηνό σε ήχο πλάγιο του Τετάρτου. Ακούτε την εκπομπή Ύμνους Υφαίνιν Εργόδες Εστίν, μια μουσική εκπομπή που ασχολείται με την μουσική των Αγγέλων, την βυζαντινή μας μουσική. Υπάρχει μια διαδικτυακή τοποθεσία της εκπομπής, ymnusblogspot.gr. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο Παναγιώτης Γαλάνης. Να δίνουμε στην ψυχή την τροφή που επιθυμεί. Γέροντα, όταν δεν έχω όρεξη για πνευματικά, πώς να βάλω αρχή? Να κάνεις κάτι πνευματικό που σε ευχαριστεί και θα σου έρθει όρεξη και για τα άλλα. Να απλώσεις μπροστά σου την πνευματική τράπεζα και να βρεις τι τραβάει η όρεξή σου. Θέλεις να διαβάσεις λίγο? Θέλεις να κάνεις ένα κουμποσκήνι? Θέλεις να κάνεις μια παράκληση? Θέλεις να διαβάσεις το ψαλτήρι ή να κάνεις λίγες μετάνοιες? Αν δεν έχεις όρεξη για τίποτα, τότε θέλεις βρεγμένη σανίδα. Από εργόχειρο, γέροντα, μπορώ να αρχίσω? Μπορείς, αλλά να λες χρόνος και την ευχή. Μήπως όμως, γέροντα, κάνοντας ό,τι με ευχαριστεί, κάνω το θέλημά μου? Κοίταξε, στα πνευματικά πρέπει να δίνουμε στην ψυχή την τροφή που επιθυμεί και ζητάει από μόνη της. Έτσι γλυκαίνεται, τρέφεται, παρακινείται για περισσότερα πνευματικά. Βλέπεις, και όταν αρρωσταίνουμε και ζητά κάτι ο οργανισμός μας, του το δίνουμε για να γίνουμε καλά. Μικρός είχα αρρωστήσει από ανεμία και ζητούσα να φάω λεμόνι. Οι δικοί μου όμως, επειδή δεν ήξεραν αν έπρεπε να φάω λεμόνι, δεν μου έδιναν και περίμεναν τον γιατρό. Και τελικά, όταν ήρθε ο γιατρός, συνέστησε να τρώω λεμόνια, γιατί ο οργανισμός μου είχε ανάγκη από βιταμίνες που περιέχονται μόνο στα λεμόνια. Γέροντα, για να αντιμετωπίσω αυτόν τον καιρό την αμέλεια, έκανα μια προσπάθεια να εφαρμόσω ένα πρόγραμμα. Το πρόγραμμα είναι καλό, αλλά πρέπει πρώτα να μπει η καρδιά και μετά το πρόγραμμα. Μήπως, γέροντα, να μου βάζατε εσείς ένα πρόγραμμα? Το πρόγραμμα που θα σου βάλω είναι να κάνεις ό,τι πνευματικό σε ευχαριστεί. Να μην στριμώχνεις με άγχος το εαυτό σου, αλλά να εξετάζεις από τι είδος πνευματική τροφή έχει ανάγκη η ψυχή σου και να της το δίνεις. Όταν νιώθεις την ανάγκη να ψάλεις, να ψάλεις. Όταν σε τραβάει μελέτη, να μελετάς. Όταν σε τραβάει ευχή, να λες την ευχή. Να κάνεις και ό,τι άλλο πνευματικό επιθυμείς, αρκεί να μην καταπιέζεις τον εαυτό σου. Νομίζω ότι κατάλαβες. Αυτό θα γίνει τώρα στις αρχές. Μετά θα γλυκαθεί η ψυχή σου και μετά θα μπεις σε μια πνευματική σειρά που θα σε τραβάει από μόνη της. Μην ανησυχείς, λοιπόν, με τη χάρη του Θεού θα πάρει μπρος η μηχανή σου και θα τρέχεις. Θα περάσουμε να ακούσουμε δοξολογία σε ήχο πρώτο τετράφωνο του Ιακώβου από τον Σωτήρη Φωτόπουλο. And my home is in love.
ακούσαμε δοξολογία του Ιακώβου σε ήχο πρωτοτετράφωνο από τον Σωτήρη Φωτόπουλο. Ιστύπων και ύφος Αθανασίου Παναγιωτήδη, όπου τύχαινε να ήταν και πολύ καλή φίλη. Γέροντα, με τόση κούραση που έχετε, πώς μπορείτε και προσεύχεστε? Εμένα η προσευχή με ξεκουράζει. Και έχω δει ότι μόνο η προσευχή ξεκουράζει πραγματικά τον άνθρωπο. Όταν γίνεται με την καρδιά, διώχνει και την κούραση και τον ύπνο και την πείνα, γιατί θερμαίνεται η ψυχή. Και ύστερα δεν θέλεις ούτε να κοιμηθείς ούτε να φας. Ζεις σε μια υπερφυσική κατάσταση και τρέφεσαι διαφορετικά, σε τρέφουν τα πνευματικά. Γέροντα, δεν έχω ανάγκη για την προσευχή. Δεν έχει θερμανθεί ακόμα η καρδιά σου και η προσευχή δεν γίνεται από μέσα, τα κάνεις όλα από μια πειθαρχία, ξερά. Πώς ξεκινάς την προσευχή σου? Να, αρχίζω, γέροντα, με τη σκέψη ότι πρέπει να προσεύχομαι για μένα και για όλους. Α, παράξενος άνθρωπος είσαι. Εσύ πας με ένα πρέπει. Πρέπει να προσεύχομαι, πρέπει να κάνω πνευματικά, πρέπει και ζορίζεσαι. Καλό είναι που υπάρχει μέσα σου αυτή η δύναμη, αλλά να ξεκινάς με ένα ταπεινό λογισμό, με ένα πόνο, να δουλέψεις, να πονέσεις καρδιά και τότε δεν θα ζορίζεσαι. Θα νιώθεις χαρά, θα υπάρχει μέσα σου μια εσωτερική αγαλίαση. Θα περάσουμε να ακούσουμε από τον Χρήστανθο Θεοδωσόπουλο και στα μέλη της Θείας Λειτουργίας τον χειρουργικό ύμνο σε ηχοπλάγιο του πρώτου. Oh.
Ήχος Πλάγιος του Πρώτου, από τα μέλη της λειτουργίας, ο χειρουργικός ύμνος, μας απέδωσε εδώ ο Χρήσανθος Θεοδωσόπουλος και η συναυτό στο αναλογιό του. Ακούτε την εκπομπή «Ύμνος Υφαίνιν, εργόδες εστίν», μια μουσική εκπομπή που ασχολείται με την μουσική των αγγέλων, την βυζαντινή μας μουσική. Υπάρχει μια διαδικτυακή τοποθεσία της εκπομπής. Ύμνους.blogspot.gr. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο Παναγιώτης Γαλάνης. Γέροντα, πώς να σφίξω τον εαυτό μου στην προσευχή? Γιατί να σφίξω τον εαυτό στην προσευχή και να μην προσέχεις από φιλότιμο? Αν σκεφτείς ευεργεσίες του Θεού, θα σκεφτείς και το Θεό, τον ευεργέτη σου, και θα συναισθανθείς την αχαριστία σου και την αμαρτωλότητά σου και θα ζητήσεις το ελαιός του. Όταν νιώσει κανείς τις μεγάλες ευλογίες του Θεού, δυναμώνει, θερμαίνεται η καρδιά του και φτάνει και στην αδιάλειπτη προσευχή. Κέροντα, νιώθω ένα σφίξιμο. Δεν υπάρχει μέσα πνευματικό φτερούχισμα. Χαίρεσαι όταν προσεύχεσαι, γιατί νομίζω ότι ζορίζεσαι λίγο. Πηγαίνεις με φιλότιμο να κάνεις κάτι, αλλά χωρίς να το καταλαβαίνεις, μπαίνει και λίγο εγωισμός. Να κάνω τόσες μετάνοιες, λες, να κάνω τόσα κομποσκήνια, να αυξήσω τις μετάνοιες, να αυξήσω τα κομποσκήνια. Και αυτό όχι για την αγάπη του Χριστού ή για κάποιον που έχει ανάγκη, αλλά για να κάνεις πολλά, να αγιάσεις. Δεν λες δηλαδή ταπεινά, αφού ο Θεός είπε «Άγιοι γίνεστε», θα κάνω κι εγώ ό,τι μπορώ. Αλλά πας με μια ξερή λογική. Πρέπει να αγιάσω. Και ρωτά, τον προσεύχομαι στο κελί μου, έχω την ανησυχία μήπως κάποια αδελφή ανοίξει την πόρτα και αυτό μου φέρει περίσπαση. Εγώ, αν είμαι σε κατάσταση προσευχής και ανοίξει κάποιος την πόρτα, προτιμώ να με χτυπήσει με το τσεκούρι στο κεφάλι παρά να με δει εκείνη την ώρα να προσεύχομαι. Είναι σαν να πετάς και έρχεται ο άλλος να σου πάει στα φτερά. Εσείς δεν έχετε ζήσει ακόμα πνευματικές καταστάσεις την ώρα της προσευχής για να καταλάβετε πόσο στοιχίζει σε κάποιον να τον ενοχλήσει την ώρα την προσευχή. Δεν έχετε νιώσει αυτή την επικοινωνία με τον Θεό που ο άνθρωπος φεύγει κατά κάποιο τρόπο από τη γη? Αν είχατε τέτοιες εμπειρίες, θα σεβόσασταν τους άλλους όταν προσεύχονται. Αν υπήρχε αυτή η ευαισθησία πνευματική, θα σκεφτόσασταν πώς να διακόψω τον άλλον την ώρα που προσεύχεται. Να συνηθίζετε να χτυπάτε την πόρτα και να λέτε δυνατά διευχών των Αγίων Πατέρων, για να είναι ήσυχος ο άλλος
και να μην είναι συνέχεια σε επιφυλακή. Άλλο να είμαι σε γρήγορη πνευματική και άλλο να είμαι συνέχεια σε επιφυλακή, μήπως ανοίξουν την πόρτα. Αυτό κουράζει, τσακίζει. Λειτουργικά και άξονεστη από τον Ματθαίο Τσαμκυράνη. Φυσικά ο ήχος είναι Πλάγιος του Πρώτου. Περιμόν εκείνον
κατά πάντα και δια πάντα. Σε εξαιρέτως της Παναγίας Αχράν, υπερευλογημένης Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Αϊ Παρθένου Μαρίας, αξίων Thank you.
Ακούσαμε λειτουργικά και άξονεστη σε ηχοπλάγιο του πρώτου από τον Ματθαίο Τσαμπκυράνη. Γέροντα, μόλις αρχίσω να προσεύχομαι, έρχονται στο νόμο οι εκκρεμότητες που έχω στο διακόνημα. Κι εγώ, άμα έχω εκκρεμότητες, δεν μπορώ να ησυχάσω. Γι' αυτό, αν θέλεις να μην έχεις περισπασμό την ώρα της προσευχής, να τακτοποιείς γρήγορα τις εκκρεμότητες που έχεις και ύστερα να αρχίζεις την προσευχή, λέγοντας στο λογισμό σου: όλα είναι τακτοποιημένα καλύτερα από την ψυχή μου. Ας φροντίσω λοιπόν να τακτοποιήσω και αυτήν. Αυτό μου θυμίζει μια επιγραφή που βλέπουμε σε κάποια νεκροταφεία, αλλά την έχουμε δει και στο Άγιο Όρος, στα οστεοφυλάκια, που γράφει ότι υποτίθεται ότι μιλούν οι κεφαλές και τα κόκαλα των τεθνεώτων, και γράφει ότι και εμείς είχαμε δουλειές, αλλά τις αφήσαμε όλοι στη μέση. Ας το φιλοσοφήσουμε λοιπόν λιγάκι αυτό. Θα περάσουμε να ακούσουμε ένα ιδιαίτερο άξιο ενεστή, επίσης σε ηχοπλάγι του πρώτου, του Ψάχου, από τον παππού, τον μέγιστο Ιάκωβο Ναυπλιώτη. Άρχοντα Ιάκωβο Ναυπλιώτη, τον παλαιότερο που έχουμε σε ηχητικά ντοκουμέντα, ηχογραφημένα, ακούσαμε το αξονιστή ηχοπλάγι του πρώτου, του Ψάχου. Φίλες και φίλοι, στο σημείο αυτό η εκπομπή μας έφτασε στο τέλος της. Να σας ευχηθούμε να είστε όλοι καλά μέχρι την επόμενη εβδομάδα, που υποσχόμαστε ότι θα είμαστε και πάλι κοντά σας, την ίδια μέρα και την ίδια ώρα.
Υπάρχει μια διαδικτυακή τοποθεσία της εκπομπής μας που μπορείτε να επισκέπτεστε πληκτρολογώντας τον τίτλο της εκπομπής «Ύμνους Ιφαίνιν, εργόδες εστίν». Την επιμέλεια και παρουσίαση εκπομπής καθώς και την διαχείριση του στο τόπο έχει ο Παναγιώτης Γαλάνης. Να είστε όλοι καλά. Χαίρετε εν Κυρίω πάντοτε. Ύμνους Ιφαίνιν, εργόδες εστίν. Μια νοσταλγική περιπλάνηση σε βυζαντινούς δρόμους της απαράμιλης ψαλτικής τέχνης. Αναδρομή ύφους